ουρανού δεν είναι άσχημο. Εδώ η παροιμία, εάν δεν βραχείς δεν πιάνει ψάρι. Δεν ισχύει. Ψάρι παιδιά καλό, ψάρι πολύ καλό. Να το πρώτο ψάρι, να το πρώτο καλό ψάρι. Να τελικά που είσαι φύγκες κάνουν τη διαφορά. Οι συνθήκες είναι κατάλληλες, η θάλασσα είναι πολύ αγριεμένη. Για αυτές τις συνθήκες εννοείται ότι έχω άλλη αποχή, πιο μακριά, αυτή είναι γύρω στα 3 μέτρα. Λοιπόν, πάμε στο θέμα μας. Θα ξεκινήσουμε πλάνος εννοείται. Λέω να βάλω ένα 40 πλάνο, αυτό εδώ, να δούμε πώς θα πάει και μετά θα κάνω αλλαγές, έτσι, ή να ξεκινήσω με κάνα τέτοιο. Σε 30. Μάλλον θα πάω με ένα φυσικό χρώμα στην αρχή και μετά θα βάλω και πιο έντονα χρώματα επειδή έχει τη θολούρα. Μετά από 5 λεπτά εδώ πέρα γίνεσαι μουσκεμα. Αλλά όπως λένε, άμα δεν βρέξει κόλλο, ψάρι δεν πιάνεις. Για να δούμε τώρα στο θέμα μας τι θα κάνουμε. Ψάρι παιδιά καλό, ψάρι πολύ καλό. Να το πρώτο ψάρι, να το πρώτο καλό ψάρι. Τώρα να δω πως θα το φέρω μόνο. Ναι ρε φίλε. Σε παρακαλώ ρε φίλε, να δω πως θα το φέρω τώρα. Θα γίνω μπούσκεμα μου φαίνεται. Λοιπόν κάτω έχει άμμο, δεν πρόκειται να το χάσω. Να τελικά που εισηθεί και κάνω τη διαφορά. Ωρε φίλε, τραβάει πολύ. Στο διάμερο. Στην αγρίδα. Λαβράκι. Big game και δεν μπορώ να το φέρω. Εντάξει. Τώρα δύο παίζω. Ή θα πάρει το κύμα μέσα ή θα χάσει το ψάρι. Ωρε φίλε. Θα προσπαθήσω να το σηκώσω λίγο πάνω. Έφυγε. Έφυγε ρε γάμο, το ξαγιστρώθηκε. Όχι ρε μάγκες. Όχι ρε φίλε. Ξαγιστρώθηκε, το χάσα. Όχι ρε φίλε. Όχι ρε φίλε. Παιδιά, πραγματικά αυτό ήταν. Ήταν όντως πολύ μεγάλο ψάρι. Αυτή τη φορά ήμουν τόσο κοντά. Μα τόσο κοντά. Κοιτάξτε εδώ ρε παιδιά, κοιτάξτε λίγο πόσο ψηλά είναι. Η απόχη ήταν μακριά, αλλά και να την είχα κοντά την απόχη. Δεν ερχόταν από εδώ, είναι πολύ ψηλά, δεν ξέρω αν βλέπετε. Είναι πολύ ψηλά. Μου φύγε το χέρι, μου φύγε το χέρι. Θέλω να μου πείτε τι ψάρι μπορεί να ήταν αυτό με αυτές τις συνθήκες. Το ξανακάνω όμως. Κοιτάξτε εδώ τι έκανε. Λοιπόν, τώρα θα αλλάξω πλάνο βέβαια. Κοιτάξτε εδώ τι έκανε παιδιά. Και πείτε μου εσείς τι πράγμα ήταν αυτό. Κοιτάξτε εδώ τι έχει κάνει.
Ελπίζω να φαίνεται έτσι. Κοιτάξτε εδώ. Εντάξει. Τα αγκίστια δεν ανοίξανε. Αλλά βλέπετε τι έκανε. Λοιπόν, αυτός ήταν 40 πλάνος. Τώρα θα προδώσω σε ένα ντουο, σε αυτό εδώ λίγο μεγαλύτερο, σε χρώμα σαρδέλας, για να δούμε αν θα κάνει διαφορά. Και έχω και ένα άλλο, ένα Metrograph, αυτό εδώ, 40, και αυτός εδώ πάλι στα 40. Λοιπόν, θα βάλω αυτό που έχει σαραγκιά, μήπως και επειδή το άλλο πιάστηκε στο κάτω αγκίστρια, από ό,τι κατάλαβα, μήπως με τη σαραγκιά δουλέψει καλύτερα. Εάν δεν φύγανε και εξαφανίστηκαν και έχασα την τύχη μου και για σήμερα. Δεν πειράζει όμως, όλα είναι στο πρόγραμμα. Κάθε αποτυχία μας φέρνει ένα βήμα πιο κοντά στην επιτυχία. Εδώ η παροιμία ότι εάν δεν βραχείς δεν πιάνει ψάρι. Όπως βλέπετε δεν ισχύει. Κανονικά τώρα θα άλλαζα μέρος, αλλά δεν μπορώ να σταθώ πουθενά άλλου. Εδώ είναι το μόνο μέρος που μπορώ να σταθώ. Να το πάλι. Τώρα δεν σε χάνω ρε φίλε. Τώρα δεν σε χάνω. Για να δούμε τι να φάω. Φέρε μικρότερο όπως Μικρότερο. Μικρότερο απ' τ' άλλο. Εντάξει. Μελανουροειδές. Βασικά μελανούρι. Πολύ μικρότερο, έτσι. Μελανούρι σε 40 πλάνο. Μάλιστα. Εδώ το άλλο ήθελα. Αλλά για spinning άλλο περίμενα. Δεν πειράζει. Σήμερα έχω πει δεν κρατάω μικρά ψάρια. Μόνο μεγάλα. Φιλαράκια μου, αυτό ήταν και για σήμερα. Μετά το χαμένο ψάρι, το μεγάλο, δυστυχώς το ηθικό μου έπεσε. Προσπάθησα να το ανεβάσω κάνοντας βολές συνεχόμενες, αλλάζοντας τεχνητά. Αλλά ξέρετε, όταν χάνεις ένα καλό ψάρι, είναι πάρα πολύ δύσκολο να σου ξαναδώσει αντίστοιχα ένα καλό ψάρι. Πήραμε το μιλανούρι σαν compensation. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά και να μην το βάζετε κάτω. Εάν αποτυχαίνετε, αυτό σημαίνει και για τη ζωή, έτσι. Ισχύει, όχι μόνο για το ψάρεμα, έτσι, αλίμονο. Κάθε αποτυχία είναι ένα βήμα πιο κοντά στην επιτυχία. Να είστε καλά και θα τα πούμε στο επόμενο. Εγώ τώρα έχω να τραβήξω, κοιτάξτε εδώ, ένα ανέβασμα λούφ. Όλα καλά, τα λέμε.